πάλι ένα πρωινό, Κωστή. Ναι. Πετάξαμε ένα ψυγείο Κάιζερ τα καπάκια. Οι δυο μας. Εσύ με το πάλι. Ναι. Τι ψυγείο Κάιζερ. Ένα ψυγείο γεμάτο Κάιζερ. Τις μπύρες. Πετάξαμε τα καπάκια. Τέτοιο κτίνωση, από τα λίγα κτίνη που έχω δει. Αλέκο, πες τώρα από το βούλο. Σταμάτα λίγο ρε άλλος Φορμάνι. Εγώ το μήνυμα. Πήγαμε 5.30 ώρα το πρωί και φύγαμε 4.30 το μεσημέρι. Ωρε μάνα, μπράβο. Αυτοί έχουν αντοχές, δεν σαν και εμάς. Ναι, βγήκε και φαΐ μέσα, όχι. Φαγητό, πήγαμε τα πάντα. Ναι, 5.30 ώρα το πρωί πήγαμε. 5.30 πήγαμε και μια σουπίτσα. Για μια σουπίτσα. Εγώ μόλις μου λέω ότι είναι σφουκίνη το μάτι, με λέει έχουν λίγη δουλειά, λες κανένα τέταρτο έρχομαι. Εντάξει. Και έγινε μετά το Ελαλαμίν. Τώρα να μπεις. Έχω φίλο ένα Σέρβο, με παίρνει μια φορά την εβδομάδα και μου λέει αυτό το πράγμα. Λέει τι κάναμε, πήγαμε. Του Σέρβο λέει. Τρελά, είμαστε μαζί παρέμ, τρελάθηκε από τότε. Ποιο, μη μου ξενερώσετε το Μένιο, το βλέπω έχει ξενερώσει με τον Κωστοριανό που φωνάζει πολύ, μα δεν ακούγεται καθόλου. Με το Μελισσαλίδη τη έφτιαξε το πιο αντιεμπορικό θέμα να πούμε. Ο Μένιος πετάει σε ματάρε εκεί δεξιά-αριστερά. Έχει εκεί τη χαρά του. Λέγε ρε! Του πάνελ, έλα ρε! Λέγε ρε! Εμείς δεν ξενερώνουμε τώρα. Σε βλέπω η χαρά και τη γωνία έχει πατάρει το πλοίο από εκεί να πούμε. Φώναζε φίλε, δεν ακούμε τίποτα. Γιατί παίρνεις ρε φίλε. Ήρθε ο Βρωμοπόντιος εδώ με την κεφάλα και τις αφτάρες. Και σήμερα. Τώρα μ' ακούς. Πάμε καλύτερα, ναι. Δώσε λίγο ήχο, ηχολήπτη. Ναι. Ξέρετε τι με θυμίζετε όλοι μας τώρα που σας βλέπω. Τι σου θυμίζουμε. Κάτι λέει. Τι σου θυμίζουμε. Ο Μπένιος μοιάζει με πολύ πυροδηγό Νταλίκα. Σκάνια. Φίλε, άκουσε με να σου πω, άκουσε. Το πέτυχες τόσο πολύ. Το τιμόνι με το άλλο το ουίσκι. Έτσι. Το πέτυχες τόσο πολύ. Ξέρεις ότι τα φορτηγά είναι η λατρεία μου. Εκείνη η τράκτορ εσύ. Για το διπλανό σου τώρα. Και τα εργαλεία τα δυνατά σου. Όπα. Χαίρετε. Καλά, καλά εσείς. Το Ροντό. Μένει ο άρχοντα πάρμα, τα υπάρχω, τα περίμενα 4 ώρες, 2 ώρες, εχθές, προχθές, πώς ήταν. Και δείξω σήμερα για να δω, για να παρατηρήσω την επόμενη εξκαφή στη Μύτη. Έγινε πριν από λίγο την παρατήρηση, γιατί έχω μάθει αετού. Το πιλάκι το έβαλε κάπου στο Παντελόνι, ωραίο. Άκουσε με. Όταν δεν καπνίζω, επειδή είμαι μανιακός καπνιστής, άρρωστος, όταν δεν καπνίζω, πρέπει να έχω να ασχολούμαι με κάτι. Ναι, και εγώ τα ίδια. Εγώ κάνω ξύνο, κάτι άλλο, δεν κάτι ξύνο. Να μην τα δούμε εκεί, Καστοριανέ, άμα δεν δηλώσεις παοξής στο Μετρόπολη, σε το δεν παίρνει να πω. Κύριε καλλιτέχνη, από τη άσπρε άνθρωπε τα κερδίσματά μου. Αγόρι μου! Τον έχω ξέρει αυτός. Και κάτι τελευταίο να πω κάτι σοβαρό, γιατί θα σας εκπομπεί μόνο βλακίες, λέω, θα σας πέρασε χώρα αυτή τη φορά. Αυτές οι παρελάσεις έχουν κουράσει, ρε παιδιά, έχουν κουράσει αυτές οι παρελάσεις. Και κοστίζουν κιόλας. Α, μπράβο. Και στο γερμανικό προξενείο μπροστά. Χοντική συνήθεια που έγινε λατρεία στην Ελλάδα του 2013, σταματήστε. Οι μόνες παρελάσεις που πρέπει να υφίσταται πλέον. Τον γκέι θα πει. Γκέι, τον λεσβιό και τον τραν. Διότι όλοι οι άντρες, ο κομμωνίος και ενδοπλεπίος, δεν θα τον φάνε από τραν. Αυτά είχα να πω, σας αγαπώ όλοι, γεια σας. Γεια σου, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Γιώργο. Αυτό του γουστάρω πολύ, έχει πέρα του Πανούση. Ναι, είναι πολύ σύντομο. Ανούσεις, ναι. Και ατάκες. Κάνει και εκπομπή καμιά φορά στο YouTube. Αυτός είναι ο διάδρομος του Τζίμι Πανούσης. Πάμε. Ο Πανούσης βέβαια ήταν πολύ συντηρητικός στην προσωπική του ζωή. Ναι, όντως. Είναι πολύ θρησκευόμενος. Ήταν δεν ήταν θρησκευόμενος. Μετά όταν το ρώτησε ο Αρναούτογλου σε μια εκπομπή, του λέει ότι τώρα προσπαθώ να γίνω σιγά σιγά, του λέει θρησκευόμενος. Πριν το θάνατο, μετά το πρώτο έβραμα γίνεσαι. Μετά από πριν 2-3 χρόνια. Το πρώτο έβραμα γίνεσαι θρησκευόμενος. Εσύ, εγώ όταν κάνω τη μύτη μου να βγούμε και τα βγάζω εδώ πέρα πάνω, έχω καφέ χρώμα. Εσύ τι έχεις μέσα γύψο. Επίσης... Σκούει
και βλέπω σαν να έχει δουλέψει και ψάχνει. Είναι οι τρίχες, ρε. Άσπρες τρίχες. Παντού. Παντού τρίχες, δεν γίνεται αυτό. Είσαι στο σώμα έχεις τρίχες. Παντού ήταν το τρίχες. Άσπρες. Παντού, ναι, παντού τρίχες. Συγγνώμη, δείξε κοντά. Τρίχες κάτω, άσπρες. Συγγνώμη, ξέρε, αυτόν τον άνθρωπο, ρε. Δείξε κοντά. Τρίχες κάτω, άσπρες. Όλ, παντού, παντού, όλα. Ωρε, φίλε. Άι, Βασίλης, φίλε, κανονικά. Υποσφορίζει, αν είναι καμιά φορά ξύριστος, υποσφορίζει, μιλάμε στο τέτοιο, έτσι. Κοίτα. Υποσφορίζει στο σκοτάδι. Αν έχει από πάνω αυτά τα μόμπις λάμπες πάνω σε κάθε κλαμπ, φωσφορίζει το κεφάλι μου. Αλήθεια. Πολύ θα θέλανε να ήταν το λευκό μαλλί. Πολύ θα θέλανε, το ξέρω, εντάξει. Στην, τι κάνει στην παρμίδα, το είδε. Τι λέει. Στην, τον τέτοιο. Ω, Στην, ε. Φύγαμε να πάμε να πιούμε ένα ποτό. Και γυρίσαμε μετά από 2,5 μέρες στο στρατόπεδο, λιώμα, με ένα μίνι μπάς. Μίνι μπάς. Στάγερς, μαζέψαμε. Και ευτυχώς, και ευτυχώς εκείνη τη μέρα αξιωματικός υπηρεσίας ήταν ο Δημηρίδης μας. Λοιπόν, ναι. Ούτε να φέρουμε ούτε τίποτα. Αρχίζει που λες να τελειώναμε, ρε, απολυόμασταν. 2,5 μέρες πιόμαστε. Γουμάκια μου στήκε. Ήρθα με τον παλί και λέει μια φορτικό μπύρες φύγει. Και βγάλαμε όμορφα. Βγάλαμε όμορφα. Βέβαια το Βρυσίδι να πούμε ήταν ένας αχριόστομος στην ώρα αυτό που είναι η Παναγία μπροστά του. Εκείνος να βλέπεις. Μας έβριζε μέχρι την άλλη μέρα το πρωί. Και τι έγινε. Και την άλλη μέρα το πρωί λέει ένας από πάνω από τον Εύρωτο. Μου λέγε μη μαθηθεί τίποτε. Δεν θυμάμαι σαν μουλάρια. Εσύ λέει δεν σκάνεσαι. Δεν σκάνεσαι. Δεν υπάρχει. Στέιζο τζάμπα. Αλλά σε γενικές γραμμές ήταν. Ήμουν σε αυστηρό στρατόπεδο και σε αυστηρό σώμα. Μα αυροσύσου να τίσου. Τι είπε, δικό ήσουνα. Στο. Στι καταδρομέ. Καταδρομέ. Αφού είναι γαϊδούρι, δεν το βλέπω. Εγώ γι' αυτό είπα μαύρο, γιατί μου κάνει και τεφρακιστή. Γάιδα. Και οδηγά και τα λοιπά. Έφυγε, επόμενη, φύγε, φύγε. Εσύ γιατί εμφανίστηκε σήμερα. Εγώ την τηλεόραση. Εγώ την τηλεόραση. Πού ήσουν να τι αγωνιστικέ. Δεν έχουν και πρόβλημα. Έλα, σήμερα λύδι για το πρόβλημα, δηλαδή. Λοιπόν, και δεύτερο θα πούμε και για τον Άρη. Έλα, Αρχιμίδη. Θα πούμε και για τον Άρη. Τρεις ερωτήσεις να σε κάνω. Να κάνει τρεις ερωτήσεις. Και άλλες τρεις δώρα σου δίνω εγώ. Θα μου απαντήσεις με ένα ναι ή με ένα όχι. Το κεφάλι τι έγινε. Δεν ξεφούσουμε σε καθόλου, τέσσερα στρέμματα παραμένει. Δεν το βλέπω. Τι έγινε, ΕΠΟ, πήραμε καβάλα. Πώς? Η ΕΠΟ, πήραμε καβάλα. Το δικό σου κεφάλι είναι φουσκωμένο. Πήραμε. Οι εκλογές γίνονται κάθε 4 χρόνια. Η ΕΠΟ. Για την ΕΠΟ δεν μιλάς. Λοιπόν. Δεύτερη. Λοιπόν, μεταγραφές τι έγινε. Άλλη ερώτηση, άκυρε. Βάζω εγώ τους παίκτες του ΠΑΟΚ από πέρυσι. Μεταγραφές. Σε μεταγραφές του ΠΑΟΚ. Κάτσε τώρα με τον Βούκιτς και με τον Σέκου Ολίσε να σε περάσει ο Ατρόμητος. Λοιπόν. Τι να σε πω δηλαδή τώρα. Απάντηση θέλεις. Γήπεδο τι έγινε. Απάντηση θέλεις. Γήπεδο τι έγινε. Απάντηση θέλεις. Ο πρόεδρος του γήπεδο. Το γήπεδο είναι το καινούργιο. Offside και αρίνα θα τον κάνει. Ντάτσον αρίνα έγινε εκεί πέρα. Κλαίω, δεν μπορώ. Ντάτσον αρίνα. Τώρα ας πούμε. Το δικό σας τι θα γίνει εκεί, τι αρίνα θα γίνει, ξέρεις. Επαναγίτσα μου. Ντάτσον αρίνα. Κλαρίνα θα γίνει εκεί φέτος. Όχι αρίνα, κλαρίνα. Ένας, ένας. Ναι. Θα πω πάρα. Απαντήσεις μου, δεν είσαι. Ναι. Εγώ του Σαββίδη είχα. Ναι, απέτηση. Ναι, απέτηση, ναι. Ότι θα δούμε ένα πρωτάθλημα τουλάχιστον ανταγωνιστικό. Τελικά. Έχω ελπίδες τώρα αν παίξει καλή μπάλα ο Ατρόμητος, τα Γιάννενα, που μου δείχνουν ότι παίζουν ωραία παλίτσα, η Καλονή, δηλαδή στο ίδιο έργο. Ο Άρης. Στο ίδιο, ο Άρης. Άμπρα. Στο ίδιο έργο. Με. Αλλά ο Άρης δεν έχει επενδυτή. Έτσι. Τι. Δηλαδή εγώ αν ήμουν Ζαγοράκης τώρα. Τι έχει πες μου Άρης. Όχι τι δεν έχει. Ξέρουμε τι δεν έχει. Τι συμφωνείτε. Καλά ξεκινήθηκε. Τι γίνεται. Βρήκε κουράγιο. Βρίσκουν αυτή τέτοια. Τι γίνεται τώρα. Όταν του λέει το διαιτητή 7 μήνες να κάνει. Όχι, απαντάω ρε φίλε. Ναι, όχι. Με διέκοψε ο προηγουμένο. Καλά έκανε. Καλά έκανε. Ο Μαρινάκης γιατί ασχολείται. Εδώ λίγο να βλέπω τον Κωστή και από εδώ. Αν είναι δυνατόν να κάνει λίγο πίσω έτσι. Εντάξει, το βλέπει. Να κοιταζόμαστε. Εντάξει, απλώ εγώ κοιτάζω. Γιατί ασχολείται. Ασχολείται γιατί ξέρει ότι. Σε πω το απλό γιατί ασχολείται. Γιατί βάζει λεφτά. Καλή πανόραμα, χαλαρώστε λίγο. Αυτό που βάζει λεφτά ασχολείται με χάσει τα λεφτά του. Την δίνω την κόμμα τα λικέρι. Κατάλαβε παραμυθά, Σαββίδη. Αραχτά μου όλη μέρα. Φρίκε εδώ πέρα τη ψωμόληση παρουσιάζουν τα κρέατα για μεταγραφέ εκατομμυρίων. Βάζει ο Κάλλας λεφτά. Άντε το. Βάζει ο Κάλλας λεφτά. Λοιπόν και κοροϊδεύουν τον κόσμο έχει 3 χρόνια.
Ο Κάλλας για την ώρα έβαλε κάποια λεφτά. Και δεν έβαλε σαν όσο να βάζει λεφτά. Σε τζόκι στην Πέμπτη πάνω. Το λέω αυτό που λέω. Παραδείγματο δεν είπε. Ψάξει να βρει φαγητό. Καλωτημένο. Παιδιά, εδώ. Λοιπόν, να τελειώνει εκεί το πρόβλημα του. Ο παραμυθάστο δεν είναι. Δεν παίρνουν λεφτά. Έπιασε εδώ τα εξώφυλλα. Χρήστο λαβλάει από τώρα. Ναι, λαβλάει από τώρα. Λοιπόν, παρουσιάζουν, παίρνουν κάτι κρέατα εκεί πέρα, τα παρουσιάζουν για μεταγραφή. Νομπούα, κάτι μάγουλα. Τον είχαν. Και αυτό μαγούλα. Ω, μαγουλάρι. Εγώ με την κορτιζόνη έχω πιο μικρά. Τι βλέπω εγώ. Ακόμα τη σταματήσω, ξεφούσκασα. Αυτό, κυρία, αυτά. Τι είναι αυτά. Τι βλέπω εγώ. Ναι. Μέχρι τώρα. Στο 30 ο ΠΑΟΚ καθάρισε από φυσική κατάσταση. Μπέστε μέσα όλοι. Δεν υπάρχει ΠΑΟΚ, παιδιά. Έχει 2-2,5 μήνες τώρα, δεν βλέπει το ΠΑΟΚ. Το ξέρουμε. Τι γίνεται εδώ. Το ξέρουμε. Τι ακριβόμαστε τώρα πίσω από το αυτό. Εγώ τι βλέπω τώρα. Με τι, κόφτη. Τι περνάει από το μυαλό μου, γιατί δόξα τω Θεώ. Ναι. Σε αυτή την πόλη γύρω-γύρω, όλοι ξέρουμε ο ένας τον άλλο. Τι βλέπω να έγινε στον ΠΑΟΚ. Δεν πληρώσαν τους πιτσιρικάδες. Οι πιτσιρικάδες ήταν πρώτους μέχρι το Δεκέμβρη. Ο Φόγλης με τον. Ο Κασικάς, ο Τζανδάρης, ο αυτό. Ήρθε η ώρα να γίνουν ανανέωση συμβόλαια. Δεν τα ανανεώνουν τα παιδάκια. Στραβώνουν τα παιδάκια. Και εγώ πριν. Από 1-1,5 μήνα έλεγα ότι αφού είσαι πρώτος, κάνε ακριβές μεταγραφές. Τι κάνει τώρα, και τα παιδάκια καίει. Και φέρει παλτά. Και φέρει παλτά. Μα τι παλτά. Σεντερμπάκι αυτό που έφερε. Μα τι παλτά. Έβλεπε αυτόν τον Κώστα. Πρεπίδα και ο Σκόνδρα. Ο Σκόνδρα με τον Σαλβικίδη στον πρώτο γκολ. Φέρατε αυτόν τον Κώστα. Για να μα κάνει μεταγραφή. Να πάρετε πρωτάθλημα. Να είμαστε. Ποιο τον Μπόα. Ποιο τον Μπόα. Ποια είναι η διαφορά του Κολά από τον Μπόα. Σωστό. Έτε ρε παιδί. Σωστό. Σωστό. Έτε τώρα. Θα σκάσουμε τώρα. Δεν ξέρω τι βλέπουμε. Έτσι λέω θα σκάσουμε. Πε μπαλάρα ο Πανετολικό με διαφάνε με παιχταράδε. Έβλεπα την ΑΕΚ. Ω, με τον Ολυμπιακό. Το γιώκα αυτό το λεπτό. Εικόνα ήταν. Και να ξέρεις ότι... Τι πράγμα. Και να ξέρεις, Κωστή, ότι η ΑΕΚ όταν είναι ενωμένη... Εγώ βλέπω αυτό λέμε, ρε φιλάντε. Και δικά άλλα πράγματα. Μαζί σου. Δεν είναι. Μ' άρεσε το Παναθηναϊκό σόφι σήμερα. Μ' άρεσε εγώ, άστο να κλαίει τώρα. Θέλω να βλέπω και τέτοια ντέρμπι. Ματσάρα. Έχεις να τα παίρνεις μέσα τα σίδερα. Τα θέλω αυτά. Με τον Γάβρο ποτέ έπαιξε διαφορετικά. Όπα. Με τον Γάβρο τώρα πριν ένα μήνα πόλεμος έγινε. Μην το λες. Όλο το είδα. Και το είπα και στο παιδί. Αποδεικνύει ο Παναθηναϊκός ότι είναι βαρύς στην Ελλάδα. Είναι μεγάλη ομάδα. Από αυτούς είναι πιο βαρύς. Ούτε ψεύτη. Ούτε η ΑΕΚ καν δεν είναι Παναθηναϊκός. Είναι βαρύς εκεί που πρέπει ο Παναθηναϊκός διαχρονικά. Δείχνει τα κιλά του να πούμε. Πόσο τα γαράγισε. Πόσο τα γάρισε. Ουδενά. Τον Αναστασιάδη, δεν θέλω να τον κρίνω. Το βλέπω, το πρόβλημά του το μεγάλο, γι' αυτό και δεν έκανε καριέρα στο εξωτερικό σαν προπονητής. Είναι μεγάλος προπονητής. Δηλαδή μπορώ να σου πω την τελευταία 25 ετία είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας προπονητής. Το πρόβλημά του, όταν χάνει, χάνεται. Εκεί είναι ο προπονητής. Όταν χάνω, όταν κερδίζω. Και δεν λέω, σωμά, αφού του να μην κέρδισε ένα μερέ Αναστασιάδη. Και μας κράζει μία. Μόλις χάσει, χάνεται. Μη σβήνεις, ρε. Το άλλο κράξε. Τώρα, δεν παίζει μπάλα, δεν είναι το μυαλό του καθαρό. Ο Αναστασιάδης, τώρα, ο Αναστασιάδης σήμερα, στα 45 του άλλαζε τα μάτσα. Για συνθήκες να ανταπεξέλθει με τον καλύτερό του εαυτό. Στη Ριζούπολη υπήρχαν συνθήκες, αλλά είδαμε τι έκανε. Ήταν άλλο φίλε, εκεί υπήρχε και δόλος από τους ίδιους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ένα ρε δύο λεπτά και λιώνω. Εγώ θέλω. Λέγε. Θέλω να πω κάτι ακόμη, ότι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού δικαιώνονται για άλλη μία φορά που βρίζαν τον Τζίπ. Μέρα για αντιπαόκτσι, μπορεί τώρα να μου πει ένα μικρό συγγνώμη, όποιος θέλει. Υποφερικά, έτσι. Λοιπόν, είναι ρουφιάνικο το ποδόσφαιρο. Σήμερα έφαγε 4 γκολ ο ΠΑΟ. Και εσείς δεν αγωνίδηκες. Έχω ξεφύγει τώρα που ενώ έχει παίξει στο πρώτο ημίχρονο το πιο ποιοτικό του ποδόσφαιρο φέτος. Αυτό δεν μετράει τώρα αυτό. Παρακαλώ. Τα κάνανε αυτοί. Κόρη Πρέλεβιτς, φίλε, ούτε καν το συζητάω, αστείο. Ναι, τι συζητάς. Δεν τι συζητάς, τραγικό. Νόνι Δούνια, ας πούμε, ναι, υποβαθιά υπόκληση, αλλά σαν δίδυμα προς το πάρ. Μπάρμπα, την πρώτη. Το πρώτο, μπάρμπα με δούξε. Την πρώτη, την πρώτη, όλες οι άλλες είμαι. Αλλά βάλε Όλγα Τρέμι με Κριστίν Λαγκάρντ να τους κατέβησε έτσι λίγο. Δηλαδή, συγγνώμη, θα πήγαινε με Τρέμι και Λαγκάρντ. Τι εμφανίστηκε η Λαγκάρντ με το δερμάτινο, το αλήτικο, το ροκ, το κάτσε καλά με το βαρουφάκι. Και έγινε το ένα να δεις. Γυμνή την είδες στη Λαγκάρντ. Πόδι να φανταστείς. Πόδι. Σαλάνσετε σε περιμένω. Άμπα. Σε περιμένω. Σε πόδι. Είδες την πόδι. Τώρα. Η Λαγκάρντ. Τραγούμε. Εδώ τι μένει τη βλέπεις και φοβάσαι. Να φανταστείς είδε του βαρουβάκι ωραίο άντρα η Λαγκάρντ. Ξηγηγόθηκε μόλις. Αυτή πιάσκε εδώ βαρουβάκι. Πάμε κόσμο. Πάμε έλα φίλε.
Ναι. Σκάει μύτη ένα μήνυμα, μια γκόμενα. Οπα. Παλιά. Άκου. Και λέει τον Μένιο, πάρε το τηλέφωνό μου να βγούμε. Πριν παντρευτεί ο Μένιος. Α, παλιά. Ναι, το θυμάμαι αυτό. Φιτελειώνει η εκπομπή, έρχεται ο Μένιος, λέει, ψηλέ. Πάσε το μήνυμα το κομμενάκι να βγούμε, πας και επιδείξουμε. Λέει ο ψηλός, άμα δεν πάρω άδεια από το σχιζοδήμο, εγώ τηλέφωνο δεν δίδω. Κοιτάζει. Πρέπει να πάρω δηλαδή τηλέφωνο το σχιζοδήμο. Να τον πω, θέλω να επιδείξω. Δεν με δίνει ο ψηλός το τηλέφωνο το κομμενάκι να πούμε. Εγώ δεν μπορώ να δώσω τηλέφωνο και τα λοιπά. Κι αν εσύ την πνίξεις, κι αν εσύ την βιάζεις, κι αν εσύ την κάνεις. Κάνε μια ομοίωση. Δεν θα πάει αυτή η πόλη μπροστά, ρε. Αντί καλό βράδυ. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεξε.